Ο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Γιαχαγιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ο πολιτικός πολιτισμός. Πολύ ωραία εικόνα, εγώ αυτό έχω να πω. Πάρα πολύ καλό στοιχείο στην πολιτική. Αλλά τα καλύτερα τα χάνουμε, καταλάβατε. Έπρεπε να δίνουμε τα backstage. Έπρεπε να τα κάνουμε TikTok αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν ακούω γυναικοκτονία να γίνεται δεκτός ως όρος από την κυβέρνηση. Το ακούσατε. Και δεν ξέρω αν το θέμα μας είναι αυτό, κυρία Γιαχαγιά. Έτσι, για να συμπληρώσω λίγο αυτό. Για την υπόθεση που έχουμε αυτή καθεαυτή, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Απλώς εμείς αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο η κυβέρνηση επιμένει και για δεύτερη ή τρίτη φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σχετική τροπολογία, απορρίπτει την νομική κατοχήρωση αυτού του όρου γυναικοκτονία. Βεβαίως και είναι ανθρωποκτονία και η γυναικοκτονία. Η γυναικοκτονία όμως δείχνει μία συνολικότερη αντίληψη, αν θέλετε, της διάθεσης κτήσης που έχει το ανδρικό φύλο απέναντι στο γυναικείο φύλο, το οποίο κατά τη γνώμη τους μπορεί να θεωρείται και ευάλωτο και αδύναμο, και η δυνατότητα άσκησης βίας σωματικής ή ψυχολογικής σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν, να φύγουν, να ανταπεξέλθουν, να ζήσουν μόνες τους, να είναι ανεξάρτητες οικονομικά. Άρα ο όρος γυναικοκτονία έχει βάση. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί είμαι γυναίκα, να ξεκινήσω. Εγώ είμαι γυναίκα. Θα είπα αλλιώς, όμως. Έχω και μία κόρη στην εφηβεία, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τάσεται υπέρ της κατοχήρωσης του όρου και της υιοθέτησης του όρου. Από τη μία, ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι από τη στιγμή που επισύρει ποινή κάθειρξης ισόβια μια οποιαδήποτε ανθρωποκτονία, το ίδιο είναι και στη γυναικοκτονία. Δηλαδή και στη μία περίπτωση αφαιρείται μια ζωή και στην άλλη. Δεν θα παράξει ποινικό, δεν θα παράξει ποινικό αποτέλεσμα και σας κατηγόρησε, αν καταλαβαίνω καλά, για ποινικό λαϊκισμό. Και για διαχωρισμό. Αυτό. Εντάξει. Για μία ακόμη φορά οι λαϊκιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να υπάρχουν πολιτικές διαφορές ή να εκτοξεύουμε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς για λαϊκισμούς. Η δική μας η αντίληψη είναι διαφορετική. Η κοινωνία μιλάει για γυναικοκτονίες. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε, την άκουσα χθες σε μία παρέμβασή της, για γυναικοκτονίες. Διεθνείς οργανισμοί αναφέρονται σε γυναικοκτονίες. Πρόκειται πια για ένα, δεν θα το έλεγα φαινόμενο, μία επαναλαμβανόμενη πρακτική, η οποία καλός ή κακός εντείνει, αν θέλετε, και την διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Δηλαδή, υπάρχουν κακοί νόμοι, συγγνώμη, για τις γυναίκες. Υπάρχει θέμα. Όχι. Η αδυναμία πάρα πολλών γυναικών να φύγουν από το σπίτι τους γιατί είναι εξαρτημένες οικονομικά από τον σύζυγο ή από τον σύντροφο, γιατί πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και δεν μπορούν μόνες τους να αντεπεξέλθουν. Γιατί δέχονται ψυχολογικές πιέσεις, γιατί εκβιάζονται συναισθηματικά, γιατί δεν θέλουν να διαλύσουν την οικογένειά τους. Γιατί για διάφορους λόγους, ή γιατί είναι και πιο αδύναμες, αν θέλετε, σωματικά. Ναι. Έτσι. Να σας πω κάτι τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια διάκριση από πλευράς της κυβέρνησης απέναντι στις γυναίκες, κάποια διάθεση για διακρίσεις? Δεν θα μπορούσα τώρα να κατηγορήσω την κυβέρνηση ότι έχει διάθεση για διακρίσεις. Έτσι. Τώρα, να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Εμείς λέμε ότι η γυναικοκτονία, επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο πολλαπλασιάζεται και εντείνεται και στην ελληνική Άρα. Κοινωνία, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά ως όρος. Κυρία τίποτα Γιαχαγιά. Περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Μάλιστα. Και αυτά περί λαϊκισμού, ειλικρινά σας το λέω, με εκπλήσουν αρνητικά. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η γυναικοκτονία αυτή τη στιγμή ως όρος, είναι τι έγινε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Λοιπόν, για πάμε τώρα, κυρία Γιαχαγιά, πότε θα καταθέσει το πόθεν έσχεστο ο κ. Κασελάκης? Το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή, πριν από τις ευρωεκλογές, το είπε ο ίδιος, και εφόσον έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να κατατεθεί το πόθεν έσχεστο. Την έχουμε ξανακάνει αυτή την. Την έχουμε ξανακάνει αυτή την ερώτηση. Αυτή. Ναι. Και κάναμε και μία προηγουμένως με τον Υπουργό. Ακριβώς. Θα σας πει η Άννα τώρα, γιατί μπορεί να μην παρακολουθήσει. Θα γίνει και πριν από τις ευρωεκλογές, μπορεί να γίνει και μέσα στο Μάιο, και να έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία. Μπορεί να γίνει και μέσα στον Απρίλιο. Ναι, αλλά σας λέω ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Τα μαγειρεύεται μάλλον. Δηλαδή, ότι κάτι ψήνεται. Ότι κάτι ψήνεται. Γιατί? Γιατί ψήνεται. Κάτι να σας πω, ναι. Γιατί μια υπόθεση ενός ποθενέσχες είναι όταν έχω μια διαυγή φορολογική εικόνα και μια διαυγή προέλευση των χρημάτων, μου λέω έχω αυτά εκεί και τα απέκτησα έτσι. Mm. Δεν είναι καμιά φοβερή επιστήμη. Λέει ο κύριος Βορύδης. Λέει ο κύριος Βορύδης, λοιπόν. Αφήνοντας μια αιχμή, αν καταλαβαίνω καλά. Ερμηνεύω Βορύδη μάλιστα. Τώρα. Τώρα το μαγείρεμα, ειλικρινά και αυτό με εκπλήσει. Πάμε από το λαϊκισμό στο μαγείρεμα. Ακούστε να δείτε. Εγώ που είμαι δημοσιογράφος
και κάνω πόθεν αίσχυση. Δυσκολεύομαι να το κάνω, γιατί υπάρχουν κάποιοι καταθετικοί λογαριασμοί ή μισθοδοτικοί λογαριασμοί σε διάφορες τράπεζες. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πάρεις από τις 2, 3, 4 διαφορετικές τράπεζες τα στοιχεία, να βάλεις το ε9 σου, να γίνει σύγκριση, αν υπάρχει σύζυγος, τα καταλαβαίνετε. Εγώ λοιπόν δυσκολεύω. Δεν είμαι επιχειρηματίας, έτσι. Και δεν ήμουνα και επιχειρηματίας στο εξωτερικό. Απλά και δεν έπαιρνα είπε... και μπόνους από επιχειρήσεις στις οποίες δούλευα. Δεν άρα δίνονται, όλα αυτά, δεν παίρνουμε μπόνους. Όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης και η νομική του σύμβουλη τα συγκεντρώνουν. Αυτό θα γίνει. Γίνεται συγκέντρωση στοιχείων αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να κατατεθεί ένα διαυγές πόθεν αίσχυση, το οποίο θα καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεπτό, τίποτα κρυφό και ότι όλη αυτή η δημόσια συζήτηση που υπήρχε στον αέρα τους τελευταίους μήνες ήταν απλώς παραπλανητική και αποπροσανατολιστική. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης είναι ότι αν εμένα, αν ήμουν εγώ στη θέση του κύριου Κασελάκη και άκουγα όλα αυτά, μέσα σε ένα 24ωρο θα έλυνα την οποιαδήποτε απορία, την οποιαδήποτε ερώτηση και από τη στιγμή που είμαι καθαρός και δεν φοβάμαι τίποτα. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν είπε και κάτι άλλο. Να δώσει και ο Πρωθυπουργός το πόθεν αίσχυση του στην δημοσιότητα, να βγουν τα δύο πόθεν αίσχυση και να κάνουμε και μία σύγκριση. Υπάρχει τώρα ένα ζήτημα εδώ πέρα. Λέει ο κύριος Βορύδης. Ναι. 20 χρόνια ελέγχεται το πόθεν αίσχυση του. Από το 4 ναι. του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι, αν υπάρχει, να μας το πούν. Υπάρχει κάτι, κυρία Κεχαγιά? Δεν έχω ελέγξει το πόθεν αίσχυση του κυρίου Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή υπήρξαν κάποιες τρύπες στο πόθεν αίσχυση του κυρίου Μητσοτάκη και εξ όσων γνωρίζω αυτά τα θέματα έχουν διευθετηθεί και έχουν τακτοποιηθεί και δεν υπάρχουν κενά. Άρα τώρα ποια είναι η αιτία, ας πούμε, της επίθεσης από την κυρία Ακρίτα στην οικογένεια Μητσοτάκη? Ποια, γιατί έφυγε η συζήτηση από τον Πρωθυπουργό? Τώρα, ποια ήταν τώρα, υπήρχε λόγος, πιστεύετε? Πολύ σημαντικά τώρα για την κυρία Ακρίτα. Έχει μιλήσει ο κύριος Κασελάκης, έχει κάνει μια ανάρτηση. Και ειλικρινά συνυπογράφω και ασπάζομαι και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Κασελάκης προσεγγίζει το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι τώρα στη δημοσκόπηση της PALS για το Sky, έτσι που δει το φως της δημοσιότητας. Ο κύριος Κασελάκης θέλει το 17%, όπως είπε στη συνέντευξή του. Ωστόσο, βλέπουμε εδώ ότι είσαστε στο 15%. Ναι, μεν στη δεύτερη θέση, αλλά 15%. Πιστεύετε ότι είναι κάτι εύκολο να έρθει ο στόχος αυτός που επιθυμεί ο πρόεδρος? Και αν δεν έρθει, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Κυρία Λεβαθινού, η πορεία προς τις εκλογές και προκειμένου προς τις ευρωεκλογές δεν είναι κατοστάρι ή 400 μέτρα. Έχει και χαρακτηριστικά μαραθώνιο. Δεν μπορείς ξαφνικά εκεί που ήσουν στο 11. Θυμάμαι κάποιες δημοσκοπήσεις έδειχναν και μονοψήφια ως προς την πρόθεση ψήφου πριν από 1-1,5 μήνα να εκτιναχτείς. Είπε ο κύριος Κασελάκης ότι ο στόχος είναι το 17. Πιστεύω ότι έως τις ευρωεκλογές αυτός ο στόχος μπορεί να είναι εφικτός. Γιατί υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν θέσεις για κομβικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον πολίτη. Η φορολογία, το φορολογικό μας πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και εγώ θα ζητούσα από τους πολίτες, εφόσον βρουν χρόνο, να αναζητήσουν τη φορολογική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές για όλους, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, είναι ένα πολύ πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Οι προτάσεις μας για την ακρίβεια θα παρουσιαστούν και την επόμενη εβδομάδα. Οι προτάσεις μας, αν θέλετε, και θεσμικά να το πάμε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προτάσεις μας για το κράτος δικαίου που θα παρουσιαστούν. Ωραία. Και αν δεν έρθει αυτό το 17% που λέτε εσείς ότι είναι εύκολο στόχο, ας πούμε ότι δεν θα έρθει. Τι θα γίνει? Τίποτα δεν θα γίνει, κυρία. Αλλαγές δεν θα υπάρξουν, είτε σε επίπεδο ηγεσίας, είτε σε επίπεδο άλλων στελεχών, άλλων προσώπων? Γιατί να υπάρξουν αλλαγές σε επίπεδο? Γιατί λες ότι όταν δεν έρχεται ένα ποσοστό επιθυμητό για το κόμμα, σαφώς κάτι φταίει, κάτι συμβαίνει, δεν έχει αυτό λειτουργήσει σωστά. Αυτό, άρα όταν κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό ρωτάω. Δεν είναι, μπορεί να συμβεί και σε άλλα κόμματα, για παράδειγμα. Δηλαδή, να δούμε, βλέπω τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ως στόχο της όχι το 41%, αλλά το 32,12% των ευρωεκλογών. Εκλογών του 2019. Το 33%. Εκεί δεν θα κριθεί και η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει την κυριαρχία στο πολιτικό. Μα εσάς έχουμε τώρα, γι' αυτό ρωτάμε εσάς. Όχι. Και εγώ απαντάω με τον τρόπο με τον οποίο εγώ προσεγγίζω τα πράγματα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι και η Νέα Δημοκρατία, αν πάρει 32%, όπως δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, όπως λέει το ΣΥΡΙΖΑ 15, η Νέα Δημοκρατία 32. Δεν θα είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και για το κυβερνόν κόμμα
δεδομένου ότι πριν 8 μήνες και 9 μήνες είχε πάρει 41%, που πήγαν αυτές οι 9 μονάδες. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για μας είναι πρόκληση οι ευρωεκλογές. Όσο το δυνατόν καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα, τόσο καλύτερα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για μας, οι ευρωεκλογές δεν είναι η ευκαιρία για την ανατροπή της κυβέρνησης. Αλλά είναι η ευκαιρία για την ανατροπή της εικόνας που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, αν μειωθεί η απόσταση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, αυτό θα είναι η αφετηρία, το οποίο έρχεται, πιστέψτε με, αυτό θα είναι η αφετηρία για μια νέα δυναμική επανεκκίνηση. Εδώ τώρα μας εξηγείτε τώρα τι εννοούσε ο κύριος Κασελάκης. Ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης θα χάσει τις ευρωεκλογές ή θα πέσει από τις ευρωεκλογές. Είναι όμως μια ευκαιρία να δείξουμε ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Το είπε και ο κύριος Κασελάκης. Άρα δεν πάτε για την νίκη. Κοιτάξτε να δείτε, μακάρι, εμείς τώρα δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουμε πώς κινούνται τα πράγματα ή που διαβάζουμε στρεβλά τις δημοσκοπήσεις ή που κλείνουμε τα μάτια και λέμε είμαστε πρώτοι και τίποτα άλλο δεν μπορεί να σταματήσει την άνοδό μας στην εξουσία. Αυτό θα έρθει στις εθνικές εκλογές. Ωραία. Οι ευρωεκλογές είναι ένα σκαλοπάτι, αυτό είπε και ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή αυτή η εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, έχει την απόλυτη κυριαρχία, αυτή η εικόνα θα τσαλακώσει για το κυβερνών κόμμα. Ωραία. Δηλαδή, οι αλλαγές σε εσάς θα έρθουν σε περίπτωση που είναι ένα διαφορετικό. Αλλαγές σε επίπεδο ηγεσία, κύριε Βασιλεύα. Δεν είπαμε εμείς ηγεσία. Θα πες φωτιά να μας κάψει. Εγώ είπα, το είπα εγώ. Και σε επίπεδο ηγεσία και σε επίπεδο μέσα στελεχών και προσώπων. Γιατί κάτι, όταν δεν έρχεται αυτό που θέλω, κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλαγές, κάτι δεν έχει πάει σωστά. Σας πω. Αλλαγές ήδη συντελούνται στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμένα που με βλέπετε είμαι μία αλλαγή. Είστε προϊόν αλλαγή. Είμαι μία αλλαγή. Τι να κάνω. Άρα θα υπάρξουν και τέτοιες αλλαγές μετά, αυτό ρώτησα. Αν ρωτάτε αν αλλάξω εγώ την κρίση. Όχι, εσύ, δεν μιλάω. Εγώ βάζω τον εαυτό μου στην κρίση. Καλά κάνετε, εγώ δεν μιλάω στον Προέδρο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα έρθουν οι εκλογές, λοιπόν. Θα γράψει ένα αποτέλεσμα το φωτεινός πίνακας που λέμε και στο μπάσκετ και θα πάμε τις ζωές μας παρακάτω. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα rebranding για να χρησιμοποιήσω έναν όρο ο οποίος ακούστηκε πρόσφατα. Το καταλάβαμε όλοι. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει σήματα, ονόματα, κάτι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να αλλάξουν και οι ζωές των πολιτών και όχι μόνο οι ζωές των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα το δούμε. Και αυτό είναι το κεντρικό μας μέλημα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και άλλα κόμματα, χρειάζονται rebranding. Και ο κύριος Κασελάκης έχει προαναγγείλει ένα συνέδριο επανίδρυσης επί της ουσίας το ερχόμενο φθινόπωρο. Το όνομα θα είναι στο τραπέζι αυτού του συνεδρίου? Δεν το γνωρίζω. Σήματα. Άκουσα τον πρόεδρο να λέει ότι το όνομα ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αλλάξει. Mm. Έτσι. Τώρα, αν υπάρξει κάποια τροποποίηση στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ως κορμός θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει ήδη το όνομά του. Έχει μετονομαστεί από ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι. Ήτανε παλαιότερα συνασπισμός της οικολογίας, των κινημάτων, άρα θα πρόοδου. Το ξαναδούμε αυτό να συμβαίνει. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί επισήμως. Μάλιστα. Κύριε Κεχαγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.